Οι κάτοικοι του χωριού Άγιος Ισίδωρος στη Ρόδο διατηρούν μια παράδοση που ονομάζεται Βούρνες και διαρκούν για τρεις ημέρες, αρχής γενομένης από το Σάββατο πριν το Πάσχα. Στο έθιμο αυτό, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ελεύθεροι και οι ανήπαντρες του χωριού, οι οποίοι και πρέπει να υπακούσουν στους κανόνες που θα τους θέσουν. Πρόκειται για ένα μοναδικό έθιμο και αυτό είναι ένας μεγάλος πόλος έλξης Ελλήνων και όχι μόνο τουριστών στο συγκεκριμένο χωριό. Το Μεγάλο Σάββατο μαζεύουν μεγάλους κορμούς από δέντρα και ανάβουν μια φωτιά πριν την Ανάσταση, ενώ στην πλατεία του χωριού κρεμάνε το ομοίωμα του Ιούδα. Την ίδια μέρα γίνονται και οι εκλογές για να οριστεί το Προεδρείο υπεύθυνο για τις δραστηριότητες που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Είναι υποχρέωση των συμμετεχόντων να παρευρεθούν στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου τη Δευτέρα του Πάσχα πριν από την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Εάν κάποιος αργήσει να πάει, καταγράφεται και το όνομά του από την μυστική αστυνομία που παραμένει μυστική καθ' όλη τη διάρκεια του εθήμου αυτού και επιπλέον του ζητείται να πληρώσει και ένα χρηματικό πρόστιμο. Εάν δε κάποιος δεν πάει καθόλου, μια ομάδα νέων πάει στο σπίτι του και κρεμάνε από την καμινάδα του σπιτιού του μια τσουκοπάνα, ένα ειδικό πανί, για να ξέρουν ότι δεν πήγε καν στην εκκλησία και μελλοντικά θα κριθεί γι' αυτό. Αφού τελειώσουν μια σειρά από γεγονότα και δραστηριότητες που γίνονται στο χωριό, ανάμεσα σε αυτά το γλέντι, η χορή για τα τραγούδια, έρχεται η ώρα του δικαστηρίου. Το Προεδρείο πλέον καλεί έναν-έναν τους ανήπαντρους που πήραν μέρος και τους δικάζει για τη συμπεριφορά τους, αλλά και τα παροπτώματα που κάναν αυτές τις ημέρες. Το πρόστιμο είναι χρηματικό και αν κάποιος αρνηθεί να το πληρώσει, τότε δέχεται την εσχάτη των ποινών, τη βούρνα. Τον πιάνουν δηλαδή χειροπόδαρα και τον πετάνε μέσα σε μια γούρνα με συνήθως παγωμένο νερό και φορώντας τα ρούχα του. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έσοδα από τις ποινές αυτές δίνονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους, σε όλο τον κόσμο και στους Κοριανούς οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία. Το έθιμο αυτό το κάνει κάθε χρόνο η νεολαία του χωριού, του Αγίου Ισιδώρου. Νομίζω είναι το μοναδικό έθιμο που γίνεται στο νησί της Ρόδου και δεν ξέρω σε άλλο μέρος της Ελλάδος. Σχετικά με το έθιμο γίνεται ένα συμβούλιο από την νεολαία το Σαββάτο βράδυ, το Μεγάλο Σαββάτο. Εκλέγουν τον πρόεδρο, τον εισαγγελέα, τον δικηγόρο, τέλος πάντων των δικαζομένων της νεολαίας και με διάφορα προσκλητήρια που γίνονται πρέπει να είναι παρόντες όλοι οι νέοι. Αυτοί βέβαια που θα απουσιάζουν από το κάθε προσκλητήριο είναι και κάποιο πρόστιμο τη Δευτέρα του Πάσχα που γίνεται το έθιμο, δηλαδή ανάλογα με τις απουσίες που έχει το κάθε νεολαίος. Αν έχει φέρει κούτσορα, αν έχει πάει στην εκκλησία σήμερα το πρωί που γιορτάζουμε τον Άγιο Γιώργιο, ένα μοναστήρι που είναι έξω από το χωριό, ανάλογα το πρόστιμο ανεβαίνει με κάθε παράβαση και αν δεν έχει ο νέος να πληρώσει, το βάζουν στη βούρνα, στο νερό που λέμε. Άλλοι πληρώνουν και μπαίνουν και βούρνα για να τηρήσουν το έθιμο. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο στον Άγιο Ισίδωρο. Στις νέους περνάνε στο νερό. Έχει τρία προσκλητήρια και άμα δεν είσαι εκεί και στα τρία παρά, σε βάζουν μέσα. Τι έτοιμο είναι αυτό? Τη βούρνα. Κάθε χρόνο? Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο σε ρίχνω. Κάθε χρόνο, ναι. Πάμε να παρακολουθήσουμε πώς τιμούν τον Άγιο Γεώργιο και τα έθιμα που διατηρούν μέχρι και σήμερα οι κάτοικοι στο χωριό Απόλλωνα. Χρόνια πολλά σε όλους, υγεία το κυριότερο, να είμαστε καλά και να έχουμε δύναμη για οτιδήποτε. Και στους υποψήφιους, καλό τρέξιμο. Λαμπή Δευτέρα και έτσι ο κόσμος πιένει στη χάρη του, έρχεται ο κόσμος εδώ πέρα στην εκκλησία και μετά στο φαγωπότη. Πες μου τι μου ψήνεις εδώ. Έλα. Για πες τι ψήνεις, για πες. Κυρινό, αϊδάκι, αρνάκι.